Να πάμε κατευθείαν στην Ελένη τη Χρονά, καθώς είχαμε την είδηση πριν από λίγο ότι πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφος. Ελένη. Ακριβώς πριν από 8 λεπτά προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος ΤΑΣ της Olympic Air με 26 επιβάτες που πραγματοποιούσε την πτήση από Βουκουρέστη. Ο κυβερνήτης διαπίστωσε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε να είναι σε ετοιμότητα το αεροδρόμιο, όπως και έγινε, και προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η πτήση ήταν προγραμματισμένη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει ταλαιπωρία των επιβατών. Θα αναχωρήσουν για τον προορισμό τους και το αεροσκάφος αυτή την ώρα ελέγχεται από τεχνικούς της εταιρείας. Μάλιστα. Έτσι ο τέλος. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και αλλάζοντας θέμα, θα πάμε στον Προκόπη τον Αγγελόπουλο που βρίσκεται μαζί με τον κύριο Ασμάτογλου στο πρατήριο Υγρών Καυσίμων. Να μας δώσετε, σας παρακαλούμε, τη μέσα μόλυβδης αλλά και πετρελαίου θέρμανσης. Αφού... Ναι, Πόπη, μάλλον στην πιο κρύα μέρα του χρόνου εδώ με τον κύριο Ασμάτογλου. Τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι έτσι πιο καυτό λόγω του ψύχους. Πώς είναι η τιμή σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Καλή σας μέρα. Καιρός του ήταν, κυρία Τσαπανίδου, πια ο κόσμος να. Έχει έντονα το πετρέλαιο θέρμανσης ανάγκη. Οι απαιτήσεις του κόσμου είναι πάρα πολλές λόγω του καιρού. Δεν είχε εφοδιαστεί ο περισσότερος κόσμος. Ήταν και λίγες οι ποσότητες που είχαν πάρει. Και τώρα αντιλαμβάνεστε ότι έπεσε όλοι μαζί και σε όλα τα πρατήρια και σε όλους τους εμπόρους. Υπάρχει μια μεγάλη κίνηση αυτές τις μέρες. 0,579 σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι ακριβώς. Η τιμή του βρίσκεται στα 58 λεπτά. Είναι μια τιμή η οποία έχει κρατηθεί σε σταθερά επίπεδα το τελευταίο πενθήμερο. Μάλιστα. Από την αύξηση που είχε πάρει. Θα μπορούσα να πω ότι έχει μειωθεί και κατά τη. Ναι, στα φθηνά πρατήρια, διότι στα ακριβά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστούμε. Προκόπη Αγγελόπουλε και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλά. Και ερχόμαστε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία στη θέρμανση. Την ώρα που βεβαίως όλοι θα ανάψουμε κάτι που πτήσει παραπάνω το καλοριφέρ μας λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Ο πρώην πρόεδρος του Συνεταιρισμού Συντηρητών Καυστήρων Ελλάδας, ο κ. Ευάγγελος Μάλιος, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Μάλιο. Για πείτε μας λοιπόν πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ευρώ από το. Για να εξοικονομήσουμε λεφτά. Από την ενέργεια πρέπει να δώσουμε λεφτά. Εντάξει. Τίποτα δεν είναι τζάμπα στη ζωή αυτή, ναι. Είναι το μόνο σίγουρο. Καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πρέπει να γίνει αντικατάσταση καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο. Υπάρχει ένα 18 με 20% φτηνότερο. Mm-hmm. Και έχει και πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Δεύτερον, αντικατάσταση του παλαιού λέβητα. Όταν είναι πάνω από 20 ετία. Πάνω από 20 χρόνια θεωρείται παλιό ο λέβητα και πρέπει να αλλάξει. Όχι να συντηρηθεί σωστά, κύριε Μάλιο. Να αντικατασταθεί. Δεν έχει το σωστό βαθμό απόδοση. Τρίτον, πρέπει οπωσδήποτε, αν μπορούν κάποιοι, να βάλουν αντιστάθμιση, που σημαίνει ρυθμίζω την εξωτερική θερμοκρασία με την εσωτερική που έχουμε ρυθμίσει εμείς. Mm-hmm. Και αντισταθμίζουν οι θερμοκρασίες. Τέταρτον, τα κουφώματα αυτά που λένε υπάρχει μεγάλη οικονομία. Και πέμπτον, έχει βγει ένα καινούργιο επαναστατικό σύστημα που μπορεί να κάνει στις παλές πολυκατοικίες αυτονομία, ανασώμα και επιλογή θερμοκρασίας αναχώρο. Είναι εδώ. Μπαίνει ένας διακόπτης. Είναι αυτό που έχετε στα χέρια σας, ναι, έτσι. Ένας διακόπτης αφαιρείται χωρίς ζημιές, χωρίς καλώδια, χωρίς τίποτα. Πάνω στο σώμα του καλοριφέρ δηλαδή γίνεται η ρυθμίση αυτή. Ναι, μια θερμοστατική βαλβίδα που ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο χώρο και στο σώμα και ένας δέκτης, ο οποίος είναι θερμιδομετρητής, μας δείχνει τι θερμίδες, όχι ώρες, που υπάρχει το λάθος, μόνο στην Ελλάδα έχει ορομέτρηση. Εδώ είναι θερμίδες πραγματικές και τις παίρνουμε με ένα μόντεμ έξω από την πολυκατοικία, ασύρματα, χωρίς να ενοχλούμε κανέναν. Μάλιστα. Και είναι λάθος στην Ελλάδα που δουλεύουν με χρονοδιακόπτες. Το σύστημα όλο αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ανασώμα κοστίζει με το ΦΠΑ 95 ευρώ, αλλά υπάρχει μια ιδιομορφία. Πόσο κοστίζει, μας είπατε? 95 ευρώ ανασώμα. Πάλι, έτσι. Έχετε εξισώματα, χοντρικά 600 ευρώ. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να το υποστηρίξουν. Το 100% της πολυκατοικίας. Και θα δούνε το 100%. Σε άλλη περίπτωση δεν λειτουργεί. Δηλαδή, αν ένα μπορεί και σε αποφασίσει... μόνο κατοικία. Ναι, όχι, αλλά ένα τι γίνεται. Μόνο μέσα σε μόνο πολυκατοικία, αν βάλει το σύστημα. Μόνο σου δεν μπορεί να το κάνει. Όχι. Δυστυχώς. Γιατί είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο μετρητής αλλιώς. Ναι, τεράστια οικονομία. Όποιος το καταλάβει, θα σταματήσουν τα γραφεία που έχουν προβλήματα. Εγώ λείπω. Κάποια κομμωτήρια που έχουν. Και οι κλοπές με χωρίς εισαγωγικά μεταξύ των. Εδώ δεν μπορεί να γίνει κλοπή με τίποτα. Υπάρχει ένα διακόψιο εδώ που άμα τραβήξεις καταγράφει αυτομάτως την ώρα που έκανες κλοπή. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Μάλιο, και μας το παρουσιάσατε το σύστημα αυτό. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε και πάλι εδώ σε λίγα λεπτά.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αμετακίνητοι στις θέσεις τους και στα μπλόκα παραμένουν για 11η μέρα οι αγρότες, κρατώντας αποκλεισμένα πολλά σημεία του εθνικού δικτύου, αλλά και παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ ανοιχτά είναι τα ελληνοβουλευτικά σύνορα στον Προμαχώνα. Παράλληλα, στο Ζάπιο ολοκληρώνεται σήμερα η διημερίδα για την αγροτική οικονομία που διοργάνωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσουν αναλυτικά από τη Λάρισα η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, από τα Μάλγαρα ο Γιάννης Στρίκος και από το Ζάπιο η Μαρία Σταθοπούλου. Πριν όμως συνδεθούμε με τους συναδέλφους, να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ με τις τελευταίες εξελίξεις. Στα μπλόκα, σε κομβικά σημεία της χώρας και σε Τελωνία, παραμένουν οι αγρότες κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Άλλοι προτάσσοντας την επίλυση των οικονομικών και αλληλέγοντας ότι θεσμικές παρεμβάσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι απαραίτητη και η χρηματοδότησή τους. Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης και του κράτους, διεκδικούμε επιβίωση για το σήμερα και το αύριο. Δεν μπαίνουμε στη μειοδοτική διαδικασία, δώσε τόσα, πάρε τόσα. Τα θεσμικά, όλα καλά είναι τα θεσμικά και μπορεί να πω ότι πολλά από αυτά κρίνονται στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να καθίσει να κοιτάξει το πρόβλημα του αγρότη που δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Η Κατερίνα Μπατζελή ανακοίνωσε χθες βαθιές τομές στον αγροτικό τομέα, ενώ σήμερα, για δεύτερη ημέρα, συνεχίζεται στο Ζάπιο ο Εθνικός Διάλογος για τα Αγροτικά. Τολμάμε και προχωράμε σε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Για τη λειτουργία της αγοράς, θέλουμε να αποκτήσουμε την ισορροπία σε όλα τα επίπεδα. Ο αγρότης να λαμβάνει το αντίτιμο της εργασίας του, ενώ ο έμπορος, ο μεταποιητής, το λογικό του μέρισμα. Από τις 11 έως και τις 3, οι αγρότες από τον Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο κρατούν κλειστές τις παρακαμπτήριες οδούς που χρησιμοποιούνται μετά το κλείσιμο των τεμπών, ενώ παραγωγή στον Προμαχώνα σε ένδειξη καλής θέλησης, καθώς το θερμόμετρο δείχνει μείον 10 βαθμούς Κελσίου, άνοιξαν χθες το βράδυ και έως το πρωί τα σύνορα και για τα φορτηγά. Η πρόσκληση για ανοιχτό και ειλικρινό από την κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή, τονίζουν στελέχη της. Ό,τι έχουμε υποσχεθεί, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το έχουμε υλοποιήσει. Εμείς έχουμε υποσχεθεί καταρχάς ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα που σημαίνει άμεση υλοποίηση κάποιων θεμάτων, γιατί γνωρίζουμε ότι βρίσκεται ο αγροτικός τομέας στην πιο δύσκολη θέση, και ένα μέσο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για να λύσουμε οριστικά το αγροτικό ζήτημα. Και πέρυσι, ναι. Αφού τους άκουσα προσεκτικά, συζητήσαμε τα θέματα, ετοιμάσαμε ένα πακέτο έτσι ώστε να δοθεί στους αγρότες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που είχαν. Προχωράμε μέσα από έναν ειλικρινή, χωρίς προαπαιτούμενα διάλογο, σε διαρθρωτικές αλλαγές για την εξομάλυνση της λειτουργίας της αγροτικής αγοράς και της δίκαιης για όλους ροής των αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό ως τον τελικό καταναλωτή. Ο διάλογος Φιέστα που οργάνωσε η κυβέρνηση στο Ζάπιο επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει στόχο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της αγροτιάς, αλλά τον προσανατολισμό και την υποταγή της στη μοίρα του ξεκληρίσματος που τους οδηγεί η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις καλές μας υπηρεσίες, εάν πιστεύουν και οι δύο πλευρές ότι χρειάζεται μια πρόσθετη σκέψη, η οποία σήμερα δεν γίνεται. Η κυρία Μπατζελή επιβεβαίωσε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση λειτουργεί επικοινωνιακά, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και κατεύθυνση για τον αγροτικό τομέα. Ουσιαστικά περιορίστηκε σε μια έκθεση ιδεών. Καθημερινά εντείνονται τα προβλήματα στην αγορά από τον αποκλεισμό των δρόμων. Πρώτα απ' όλα, αύξηση των κομίστρων στις μεταφορές. Όταν κάνει ένα φορτηγό 12 ώρες να πάει από την Αθήνα στη Λάρισα, καταλαβαίνετε το κόστος. Δεύτερον, δημιουργούνται ελλείψεις σε πολλά προϊόντα. Και το τρίτο και χειρότερο για την περίοδο αυτή είναι ότι ενέχει ο κίνδυνος κερδοσκοπικών παιχνιδιών με κάποιους που θέλουν να επικαλεστούν ελλείψεις ή ανατιμήσεις για να επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου, οι ομάδες εργασίας εξετάζουν 8 άξονες της ελληνικής γεωργίας με τη συμμετοχή πάνω από 350 εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων. Αμετακίνητοι λοιπόν εμφανίζονται στα μπλόκα οι αγρότες. Να πάμε πρώτα στη Λάρισα και στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη να μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Οι αγρότες για δεύτερη μέρα σήμερα, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, κρατούν κλειστές τις παρακαμπτήριες οδούς μέσω των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία. Σήμερα, μάλιστα, το πρωί προσθέθηκαν σε αυτή την κινητοποίηση και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχησαν γάλα και, όπως είπαν, αν μέχρι το τέλος του μήνα δεν πάρουν και εκείνοι απαντήσεις στα αιτήματά τους, αυτά που γνωρίζει η Υπουργός,
τότε και εκείνοι θα απαντήσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, είχαμε εντένεια να συμπληρώσω μία άλλη κινητοποίηση σήμερα εδώ στη Λάρισα που έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τα οχήματά τους στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαρίσης Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ζητούν να τους επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων από την παραλιακή οδό της Λαρίσης, καθώς η διαδρομή που ακολουθούν μέχρι σήμερα μέσω της Ελασσόνας και για να φτάσουν στην Κοζάνη και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη προϋποθέτει τον διπλάσιο χρόνο για να μεταβεί κανείς, με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό που μετακινείται με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ να μην τα προτιμά, να επιλέγει το σιδηρόδρομο και εκείνοι να οδηγούνται σε οικονομική καταστροφή. Ωστόσο, όπως τους εξήγησαν οι αρμόδιοι, ο δρόμος, ο παραλιακός δρόμος της Λάρισας είναι επισφαλής με ιδιαίτερα επικίνδυνες στροφές και δεν μπορούν να κινηθούν μεγάλα οχήματα. Αυτή την ώρα μεταβαίνουν στα δικαστήρια της Λάρισας για να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την διακοπή της κυκλοφορίας στα Τέμπη. Ντένια. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στα Μάλγαρα και στο Γιάννη Στρίκον. Εκεί ποια είναι η εικόνα από τα Μάλγαρα, Γιάννη? Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Εδώ στα Μάλγαρα οι αγρότες πριν από 10 περίπου λεπτά απέκλεισαν συμβολικά, όπως λένε, για μία ώρα το σταθμό των Διοδίων. Οι αγρότες, σε ό,τι αφορά τις χθεσινές αξιεκεκλίες, οι οποίες ακούστηκαν από το Ζάπιο, δηλώνουν ανικανοποίητοι. Όπως λένε, τα θεσμικά μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση δεν επιλύει τα βασικά προβλήματα επιβίωσης τα οποία έχουν και λένε ότι θα παραμείνουν εδώ έως ότου χρειαστεί, έως ότου η κυβέρνηση ικανοποιήσει και τα οικονομικά τους αιτήματα. Από εκεί και πέρα, στο πλευρό των αγροτών σήμερα βρίσκονται και ιδιοκτήτες λεωφορείων ΚΤΕΛ, οι οποίοι, όπως ακούσαμε και τη συνάδελφο από την Νίκαια της Λάρισας, διαμαρτύρονται γιατί η αστυνομία δεν τους επιτρέπει τη διέλευση των οχημάτων τους από την παραλιακή οδό της Λάρισας, κάτι το οποίο έχει σαν συνέπεια να μειώνεται δραματικά το εισόδημά τους, η επιβατική κίνηση, και να απειλούνται με αφανισμό, όπως λένε. Δεν συμμετέχουν στον αποκλεισμό των Διοδίων των Μαλγάρων, ωστόσο κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πω επίσης ότι οι αγρότες από τα πράσινα φανάρια θα αποκλείσουν συμβολικά τον κόμβο εκεί, το αεροδρομίο, από τη 1.30 μέχρι και τις 2.30, ενώ οι αγρότες στον κόμβο της Νέας Χαλκιδόνας είχαν πάρει μια απόφαση χθες να κλείσουν για 3 ώρες, από τις 12 μέχρι τις 3 το σημείο εκεί. Τελικά, λόγω της χιονόπτωσης που υπάρχει, το ξανασκέφτηκαν και για να μην δυσκολέψουν τον κόσμο, την επιβατική κίνηση, δεν θα προφούν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Ντένια. Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν ότι η εικόνα τουλάχιστον από τη Λάρισα και τα Μάλγαρα είναι ότι οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Ακούσαμε ότι υπάρχει μια διαμαρτυρία και από τους ιδιοκτήτες υπεραστικών λεωφορείων, το ΚΤΕΛ, για το γεγονός ότι δεν θέλουν να κινούνται στις παρακαμπτήριους. Να πάμε τώρα και στην Μαρία Σταθοπούλου, να πάμε στο Ζάπιο, να δούμε τι γίνεται, καθώς ολοκληρώνεται σήμερα, Μαρία, η διημερίδα στο Ζάπιο για το αγροτικό. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες των κυβερνητικών προτάσεων που συζητούνται? Ντένια, εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση για το μέλλον και της γεωργίας αλλά και της αγροτικής ανάπτυξης. Οι ομάδες εργασίας που είχαν συσταθεί στο Υπουργείο με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των αγροτών αλλά και φορέων θέτουν προς συζήτηση τις τελικές τους προτάσεις. Ναι. Όπως επισήμαναν οι ομιλητές μέχρι στιγμής, ρίχνεται μεγάλο βάρος στη στροφή της γεωργίας σε ένα αγροδιατροφικό μοντέλο αλλά και σε προϊόντα βιώσιμα και ανταγωνιστικά. Βέβαια, επιτακτική είναι ανάγκη για αυτό το πράγμα να αναπτυχθούν συστήματα πιστοποίησης και ελέγχου πιο σύγχρονα. Να σημειώσουμε ακόμα ότι βάρος ρίχνεται και στην επαγγελματική εκπαίδευση των αγροτών με ένα νέο θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, ενώ επικαιροποιείται και το θεσμικό πλαίσιο για την κατοχήρωση του πράσινου πιστοποιήσεως που θα κατοχυρώνει το αγροτικό επάγγελμα. Να σημειώσουμε ότι η κυρία Μπατζελή που βρίσκεται εδώ μας επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να δοθούν άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες. Δίνει μεγάλο βάρος στις θεσμικές αλλαγές και στις τομές που πρόκειται να έρθουν, που ουσιαστικά, όπως μας είπε η ίδια, θα στηρίξουν το εισόδημα των αγροτών, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να δοθούν ευκαιριακά πακέτα. Να σημειώσουμε ότι οι παρεμβάσεις θα είναι στην αγορά πολύ σημαντικές για την πάταξη
πάταξη της εσχροκέρδειας, για την πάταξη των ελληνοποιήσεων, για την πάταξη των κεροσκόπων και των επιτίδιων. Θα γίνει μάλιστα και ένα μητρό εμπόρων αγροτικών προϊόντων, ούτως ώστε να ξέρουν και οι παραγωγοί με ποιον συναλλάσσονται. Ενώ όσον αφορά την ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήματος, στόχος είναι να γίνουν ισχυρές συνεταιριστικές ενώσεις που να συγκεντρώνονται εκεί τα προϊόντα των αγροτών, να τυποποιούνται και να μπαίνουν στα ράφια, ούτως ώστε οι καταναλωτές να παίρνουν φθηνά προϊόντα, αλλά και οι παραγωγοί να μην πέφτουν θύμα των επιτηδίων. Ντένια. Μάλιστα. Προς ένα νέο μοντέλο λοιπόν αγροτικής ανάπτυξης. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ενημέρωση. Ανάσα ανακούφισης προκάλεσε στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης η ανταπόκριση στο κοινοπρακτικό πενταετές ομόλογο που διέθεσε χθες και το οποίο υπερκαλύφθηκε κατά τουλάχιστον 4 φορές. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τους επενδυτές έφτασαν τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ, με το τελικό κέρδος για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 8 δις. Θετικά ήταν και τα μηνύματα από την Κομισιόν, που πήρε αποστάσεις από το άρθρο του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, που έκανε λόγο για κίνδυνο από σταθεροποίησης της Ευρωζώνης εξαιτίας της δημοσιονομικής κατάστασης σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτηση για τα ελληνικά πενταετή ομόλογα στο σκληρό τεστ των αγορών εν μέσω κερδοσκοπικής θύελλας και υψηλών επιτοκίων. Το ελληνικό δημόσιο αρχικά αναζητούσε τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο βιβλίο προσφορών συγκεντρώθηκαν 25 δισεκατομμύρια, 8,3 φορές περισσότερα από τον αρχικό στόχο. Από αυτά αντλήθηκαν τελικά τα 8 δισεκατομμύρια με μέσο spread στις 350 μονάδες βάσης. Η χώρα μας βαδίζει με μια συνεπή αξιοπιστία προς την ανάταξη της οικονομίας της μέσα από πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται τους τελευταίους 3 μήνες από την κυβέρνηση. Τα θετικά σχόλια ήρθαν αμέσως από τις αγορές. Ήταν πολύ σημαντικό να πάει καλά αυτή η έκδοση. Αυτό επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι η Ελλάδα σίγουρα θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το χρέος της το 2010. Η έκβαση της έκδοσης δεν αλλάζει την τρέχουσα πιστοληπτική αξιολόγηση Α2. Το βασικό για την Ελλάδα ουσιαστικά είναι η υλοποίηση. Πρόκειται για πολιτική όσο και οικονομική πρόκληση. Παράλληλα, οι αγορές υποδέχθηκαν θετικά τις διαβεβαιώσεις της Κομισιόν και του ΟΟΣΑ ότι η χώρα μας δεν αποτελεί από σταθεροποίησης της Ευρώπης και δεν θα χρεοκοπήσει. Η Αμέλεια Τόρες, εκπρόσωπος του Χωακίν Αλμούνια, χαρακτήρισε εντυπωσιοθυρικό σχετικό δημοσίευμα του Der Spiegel. L'article en particulier me semble particulièrement sensationnaliste et ne reflète pas l'analyse de la Commission. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση του ελλείμματος είναι ορθά. Δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης της Ελλάδας. Είναι αλήθεια ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα στην Ελλάδα είναι σοβαρά. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Δεν θέτει όμως ζήτημα συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου οι υποχρεώσεις του δημοσίου είναι 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως οι αγορές περιμένουν τη χώρα μας με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Το spread στα διετή ομόλογα έφτασε 395 μονάδες. Στα τριετή τις 483, στα πενταετή 354 και στα δεκαετή 302 μονάδες. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στη Die Welt, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν έχει ζητήσει εξωτερική βοήθεια. Θα βελτιώσουμε εμείς οι ίδιοι τα προβλήματα του προϋπολογισμού. Δεν έχουμε ζητήσει την οικονομική στήριξη κανενός και δεν περιμένουμε καμία εξωτερική βοήθεια. Η Κομισιόν έδωσε παράταση μέχρι τον Ιούλιο στο πακέτο στήριξης των ελληνικών τραπεζών. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η κυβέρνηση να ανοίξει τα χαρτιά της για τις αλλαγές στη φορολογία. Θετικά υποδέχτηκαν λοιπόν οι αγορές στην υπερκάλυψη του κοινοπρακτικού ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Τα spread εμφανίζουν τάσεις αποκλιμάκωσης, με το Οικονομικό Επιτελείο να εκτιμά ότι το κλίμα θα βελτιωθεί περισσότερο με την πλήρη ανάπτυξη των παρεμβάσεων του προγράμματος σταθερότητας. Χθες, κατά τη συνάντηση που είχε με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργος Προβόπουλος, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Ο Μανώλης Σταυρουλάκης θα μας πει τώρα περισσότερα. Μανώλη, καλό μεσημέρι. Ντένια, πράγματι έτσι είναι η κατάσταση. Το βασικό συμπέρασμα από την χθεσινή υπερκάλυψη του ομολόγου είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δανεισμού της ελληνικής οικονομίας για το 2010. Ωστόσο, οι αγορές περιμένουν. Ήταν ένα σημαντικό τεστ αυτό που έγινε χθες. Παρότι το συνολικό κόστος ήταν το επιτόκιο 6,2% ήταν αλμυρό για την ελληνική οικονομία, είναι δεδομένο όμως ότι ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα δανειστεί τη χρονιά αυτή, καθώς να θυμίσουμε ότι θα δανειστούμε περίπου 54 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τη χθεσινή κάλυψη των 8 δισεκατομμύριων είμαστε στα 13,6 δισεκατομμύρια, δηλαδή έχουμε καλύψει το 25%.
6,2%. Το οικονομικό επιτελείο έχει πει ότι εντός του εξαμήνου θα καλύψουμε ουσιαστικά το 70%. Έτσι λοιπόν, οι αγορές τώρα από εδώ και πέρα περιμένουν να δουν συγκεκριμένες κινήσεις από το οικονομικό επιτελείο. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός αποθεματικού από το 10% των κονδυλίων που διατίθενται ανά Υπουργείο, που είναι μια σημαντική αυτή εξοικονόμηση για να υπάρχει αυτό το αποθεματικό, να μην υπάρχει θέμα ρευστότητας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει τα χαρτιά της κυβέρνησης για το φορολογικό, να δούμε ποια θα είναι τελικά η κλίμακα αυτή, η νέα φορολογική κλίμακα, τι θα γίνει με την αυτοτελή φορολόγηση που θα καταργηθεί, αλλά κυρίως και με τις χαριστικές προαπαλλαγές, ποιες θα είναι αυτές οι οποίες θα μπει τέλος σε αυτές. Ναι. Περιμένουμε επίσης τον Νταβός, την κρίσιμη σύνοδο του Νταβός, όπου ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό. Θα υπάρξουν εκεί σημαντικές επαφές από ό,τι μαθαίνουμε, καθώς και τα ρότσο που θα έχει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου εντός του Φεβρουαρίου σε Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, ο Φεβρουάριος είναι ένας κρίσιμος μήνας για την ελληνική οικονομία. Περιμένουμε την πρώτη εβδομάδα το Κολέγιο των Επιτρόπων να γνωμοδοτήσει για το πρόγραμμα σταθερότητας και στη συνέχεια τις κρίσιμες αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ, που ουσιαστικά περιμένουμε να μπούμε σε αυστηρότερη επιτήρηση βάσει όλη τη διαδικασία που έχει κινηθεί εις βάρος της Ελλάδας. Σήμερα είχαμε δηλώσεις του επικεφαλής του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, του κ. Σπύρου Παπα-Νικολάου, στο Dow Jones Newswire. Αποκάλυψε ότι και το Φεβρουάριο η χώρα μας θα προχωρήσει σε νέα έκδοση ομολόγου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ποσό της τάξης των 4 με 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όπως είπε ο κ. Παπα-Νικολάου, τα τρέχοντα επίπεδα των spread είναι αδικαιολογικά υψηλά. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό που είπε ο επικεφαλής του ΟΔΙΧ αλλά και τα προηγούμενα που αναφέραμε, περιμένουμε να δούμε πώς θα αποκωδικοποιήσουν οι αγορές τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και για το πρόγραμμα σταθερότητας και να δούμε τα spread. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, το δεκαετές ομόλογο το spread είναι στις 297 μονάδες. Χτες είχαμε τη συνάντηση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Προβόπουλο, με το Προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Το εξέφρασαν την έντονη ανησυχία του για τη ρευστότητα στην αγορά. Είναι υψηλό το κόστος δανεισμού. Μόνο από την άνοδο των spread εκτιμούν ότι θα πληρώσουν επιπλέον οι τράπεζες 300 με 400 εκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει όλα τα δάνεια. Προανήγγειλαν στο Γιώργο Προβόπουλο ότι θα δίνουν δάνεια με το σταγονόμετρο. Θα εγκρίνουν δηλαδή τουλάχιστον μία στις 10 αιτήσεις δανείων. Ναι. Και αυτό θα οδηγήσει βεβαίως και σε αύξηση των επιτοκίων κατά μισή με μία ποσοστιαία μονάδα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μανώλη, για την ενημέρωση. Στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο θα μιλήσει σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη διαδικασία, θα απαντήσει σε ερωτήματα βουλευτών μετά το τέλος της ομιλίας του. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει από το Στρασβούργο η απεσταλμένη μας Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι από το Στρασβούργο. Επίσημος προσκεκλημένος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, και σε μία ώρα θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της συνέλευσης, ενώ αναμένεται να απαντήσει και σε ερωτήματα βουλευτών. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας από τους παλαιότερους διεθνείς οργανισμούς που έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση με έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική και πολιτισμική συνεργασία στην Ευρώπη. Πριν λίγο είχαμε την άφηξη της αντιπροσωπείας εδώ στην έδρα του Συμβουλίου. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που για πρώτη φορά είναι Τούρκος, ο Μεβλούτ Καβούτσογλου, ο οποίος εξελέγει μόλις χθες. Ο κύριος Παπανδρέου υπέγραψε από λίγο το λεγόμενο Χρυσό Βιβλίο του Συμβουλίου της Ευρώπης, βιβλίο που υπογράφουν όλοι οι ηγέτες των κρατών που επισκέπτονται την έδρα του Συμβουλίου από την ίδρυσή του το 1949. Πάντως η εκλογή του κυρίου Καβούτσογλου, που εξελέγει όπως σας είπα μόλις χθες, έχει προκαλέσει την αντίδραση των Ελλήνων και των Κυπρίων βουλευτών του Συμβουλίου, σε κείμενο γραπτό επισημένων πως η διαδικασία αυτή που ακολουθήθηκε πρέπει να βελτιωθεί, να γίνει πιο δημοκρατική και διαφανής. Επίσης σημειώνει πως το ζήτημα δεν αφορά τον κύριο Καβούτσογλου προσωπικά, αλλά τη χώρα την Τουρκία, που επί 35 χρόνια κατέχει στρατιωτικά τη Βόρεια Κύπρο και επιδεικνύει απειθαρχία στο διεθνές δίκαιο και στα ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης θα παραθέσει αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου, γεύμα προς τιμήν του. Ο Πρωθυπουργός του Στρασβούργο θα συναντηθεί επίσης με τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα επισκεφθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο κ. Ντακώστα και τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ροζάκη. Να σε ευχαριστήσουμε, Λίνα, για την ενημέρωση.
Την ανάγκη αποκλιμάκωση τη ένδεση στο Αιγαίο και τη συνεργασία Ελλάδα-Τουρκία στο θέμα των παράνομων μεταναστών, επισημαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου στην απαντητική επιστολή του προς τον Ταΐπ Ερντοάν και τον καλεί στην Αθήνα το προσεχές διάστημα. Οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο δεν βοηθούν στη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα που πρέπει να βρουν τη λύση τους. Πρέπει να αναζωογονηθούν οι διερευνητικές επαφές και να λάβουν νέα όθηση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπανδρέου και συνεχίζει. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να είναι χωρίς ημερομηνία λήξης. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνημένης λύσης σε προσυμφωνημένο χρόνο που μένει να καθοριστεί, η Ελλάδα και η Τουρκία να απευθυνθούν από κοινού στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του δικαίου της θάλασσας. Για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, ο Πρωθυπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά.